ξύπναγα και κοιμόμουν με ένα πράγμα στο μυαλό μου. Το τετραπλό διάβλου Τωρονέο. Η εικόνα με το πλήρωμα από πάνω στο σκάφος. Η στιγμή που μοιραζόμουν μηνύματα. Και νομίζω η στιγμή που τερμάτισα. Your decisions come from. They pop up like hiccups. And when you make a decision, people have a great deal of anxiety about making decisions. Όταν ο Σπύρος δήλωσε ότι θέλει να κάνει τετραπλό το διάβλου του Τωρονέου, καταλάβαινε ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ δυνατός πνευματικά, γιατί είναι κάτι τελείως υπερβατικό. Δεν μπορείς καν να το σκεφτείς, όχι να το καταφέρεις. So when we decide, we're always worrying. Did I think this over long enough? Did I take enough data into consideration? Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ακούσανε αυτό που πάει να κάνει, αυτόματα είπαν ότι είναι τρελός. And if you think it through, you find you never could take enough data into consideration. The data for a decision in any given situation is infinite. So what you do is, you go through the motions of thinking out what you will do about this. And then when the time comes to act, you make a snap judgment. Λέω ότι υπάρχουν ανθρώπινα όρια, αλλά πολύ πιο πέρα από ό,τι τα νομίζουμε. Και αυτό απευθύνεται στον καθένα από μας. Πίστευε αυτό που θες, να είναι δικό σου όνειρο, έτσι, γιατί πολλές φορές ενστερνιζόμαστε τα όνειρα άλλων. Αυτό το όνειρο πρέπει να είναι δικό σου. Πετρώει μέσα μου. Στην ουσία, πιο επίσημο έγινε όταν δημιούργησα τη σελίδα στο Facebook, που έγραψα ότι ετοιμάζομαι για το τετράπλο Τωρονέου. Έκανε μια δήλωση ο Σπύρος εκείνη τη στιγμή και το πίστευε. Δηλαδή, φαινόταν ότι αυτό που θέλει να κάνει θα το κάνει. Είναι σαν να έχει κάποιο είδους κρυφό ψυχαναγκασμό, ο οποίος δεν εμφανίζεται ποτέ, ο οποίος όμως τον οδηγεί εκεί ακριβώς που θέλει να πάει. Και εφόσον ο στόχος ήταν να κάνει το τετραπλό Τωρονέο, εκεί θα πήγαινε. Έφυγα το πρωί, ήταν όλοι εκεί. Οι συνοδοί και οι υπόλοιποι όλοι ήταν εκεί και με περιμένανε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καιρός πάει πολύ καλά. Δηλαδή, όπως βλέπεις, θα έχεις τελειώσει το ίδιο, δεν θα έχεις... Σε έναν κολυμβητή που αναγκάζεται να μείνει τόσες πολλές ώρες, να κάνει το διάπλου τόσες φορές του Τωρονέου και να εισπνέει και να εκπνέει μέσα στο νερό για τόσες ώρες, αλλάζει η υπόστασή σου, είσαι πια κάτι άλλο. Ήμουνα συγκεντρωμένος. Ευχαριστούμε τη στιγμή, επειδή ήταν για λίγο το να ξεκινήσουμε, ότι τώρα ξεκινάει. Οπότε την έβρισκα λίγο έτσι, αυτό το μισάωρο που δεν είχα ετοιμαστεί ακόμα, που ετοιμαζόμουν, που έκανα, κατάλαβες. Ζούσα το κάθε λεπτό εκείνη την ώρα. Ανυπομονούσα και ζούσα το κάθε λεπτό. Πώς φαίνεται απέναντι κοντά? Τύπικο πράγμα πας να κάνεις, πες λίγο. Πραγματικά. Καλά είναι το νερό, πιστεύω θα είναι καλά. Και στην πιο δύσκολη πιστεύω διέλευση θα είναι καλά. But warriors are people who think of all the variables beyond their control and what might happen. So then when you make a decision and it works out all right, I think very little of it has much to do with your conscious intent and control.
το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Το χειρότερο δεν υπάρχει, υπάρχουν πολλά χειρότερα. Είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες που μπορεί να συναντήσεις μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να επηρεάσουν πάρα πολύ τον αθλητή. Εντάξει, πηγαίνετε για να ξεκινήσετε και να μην μείνω πολύ ώρα μέσα. Το σώμα δεν έχει συνηθίσει να μένει σε υδάτινο περιβάλλον τόσες πολλές ώρες. Μπορεί κάποιος να μην μπορέσει να κάνει τη θερμορύθμιση, να πάθει υποθερμία και να μην μπορέσει να συνεχίσει. Η υποθερμία μετά από κάποιο στάδιο είναι μια αναστρέψιμη. Αν δεν βγεις, κινδυνεύει η ζωή σου. Πάντα είχα επαφή με τη θάλασσα και περίπου 10 χρονών ξεκίνησα να κολυμπάω κανονικά σε πισίνα. Ήρθε ένα απόγευμα σε πισίνα που κολυμπούσε ο αδερφός του, μπήκε μέσα και δεν ξαναβγήκε από τότε. Λοιπόν, είμαι μες θάλασσα. Όχι, ένας τρελός κάνει το διάβολο 4 φορές και χρειάστηκε κάτι χάπια να τον πάω. Another second lost with every falling grey. He'll tick, 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 tick away. Another second lost with every falling grey. Τον γνώρισα ουσιαστικά μέσα από το τρίαθλο και τον έβλεπα σαν ένα πολύ γρήγορο κολυμβητή, όπου όμως με πολύ μεθοδικότητα και πείσμα προχώρησε πολύ και στα υπόλοιπα αγωνίσματα και διακρίθηκε, κατάφερε να αποβληθεί για τη Χαβάη, στο Εξτέρα. Αφού ολοκλήρωσα τον αγώνα, κατάλαβα ότι έχει κλείσει ένα μεγάλος κύκλος και έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό που είχα χρόνια στο μυαλό μου, να ξεκινήσω το ultra swimming. Το φοβερό είναι ότι ο Σπύρος είναι η πρώτη γνωριμία που κάνω μέσα στο νερό. Δηλαδή, πραγματικά είναι ο πρώτος άνθρωπος που γνωρίζω και κάναμε χειραψία μέσα στο νερό. Η πρώτη εικόνα που μου έδωσε ότι. Δεν ξέρω, είναι σαν να έχει λέπια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μοιάζει με ψάρι παρά με άνθρωπο. Πολύ συγκεντρωμένος στο ρυθμό μου και στους ανεφοδιασμούς που είχα να κάνω. Κάποιοι ανεφοδιασμοί δεν μιλάγαμε καθόλου και ήταν πάρα πολύ γρήγοροι, από οποία γίνηγα έπινα και συνέχιζα. Και κάποιους ανεφοδιασμούς σταμάταγα, μπορεί να άλλαζα λαγιαλάκια.
Εντάξει, το πρώτο το πήγαινα και λίγο συντηρητικά, είχα και λίγο κόντρα ρεύματα. Περίμενα μέχρι να πιάσω αυτό το ρυθμό, να περάσουν οι πρώτες ώρες, να νιώσω τα χέρια μου θεωρητικά να ζεσταθώ και να νιώσω καλύτερα. Το δεύτερο ήμουν φοβερά καλά. Την ώρα του διάπλου, ο μοναχικός μαραθώνιος κολυμπητής νομίζω ότι σκέφτεται πολλά πράγματα. Βρίσκεις τον εαυτό σου, νομίζω. Δηλαδή, σε τόσες ώρες που είσαι μόνος σου και παλεύεις, σαν να κάνεις ένα βαθύ διαλογισμό, πιέζοντας όμως και το σώμα σου στα αυτά τα όρια. Ήταν αρκετή προετοιμασία. Πολλές φορές μπορεί να μπεις στη διαδικασία να αμφιβάλλεις για το αν θα τα καταφέρεις από τον εαυτό σου. Και αυτό που μπορεί να σε κάνει να προχωρήσεις είναι η προσήλωση στο στόχο. Στο μυαλό μου δεδομένο ότι θα τερματίσω τελείως. Δεδομένο ότι θα τερματίσω, θα φτάσω λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό, θα κάνω σπίτι και θα βγω. Αυτό σκεφτόμουν από την αρχή. Μισός ο χρόνος για να σκεφτούμε τα του αγώνα, τα τρέχοντα και να πάρουμε αποφάσεις και το μισό να υποστηριχτούμε ψυχολογικά από ωραίες σκέψεις. The thing that you have to understand is this. You have to regard yourself as a cloud in the flesh, because you see, clouds never make mistakes. Did you ever see a cloud that was misshapen? Did you ever see a badly designed wave? No, they always do the right thing. Μια αιμονή που έχει ο Σπύρος είναι του να ζει τα αθλητικά γεγονότα, ανεξαρτήτως τι είναι αυτό, την ανθρώπινη προσπάθεια. Τον ίδιο καιρό συνέβαινε τότε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πισίνας στη Βουδαπέστη, οπότε πάλι ήμουνα και ένα link για τον Σπύρο για να του μεταφέρω αποτελέσματα. Λοιπόν, πάρε το Πέτρο, άντε το 6,5 ώρα, πάστε για το γράψτε χρόνο και θέση. Αυτή τη στιγμή ήταν, δεν ξέρω, 15-20 ώρες στο νερό και αυτό που τον ένοιαζε ήταν τι έκανε ένας συναθλητής του Έλληνας την ίδια στιγμή στη Βουδαπέστη. Ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τα ανθρώπινα όρια, νομίζω, δεν έχουν τελειωμό. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος μπορεί μέσα στη θάλασσα να κολυμπάει τόσες ώρες, θεωρώ ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θελήσει να κάνει και είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα προς όλους μας, να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας. Ξεκίνησε απόγευμα και περίμενα να ανοιχτώσει. Είχα ξεκίνησε ο καιρός. Δεν είχα κόντρα. Ενώ ήταν εκεί που υπολόγιζα ότι θα πάει επίσης γύρω στις 7 ώρες, πήγε 11,5 ώρες.
Εκεί ήταν θάνατος, γιατί είχα συνέχεια κόντρα τον καιρό. Τα ανθρώπινα όρια, καλό είναι κανείς να μην κληθεί κάτω από κακές συνθήκες, να τα ανακαλύψει. Ένιωσα ότι ήμουν στο ίδιο σημείο κάθε φορά που σταμάταγα. Σταμάταγα μισή ώρα, έκανα εφοδιασμό, έβλεπα τα φώτα απέναντι. Ένιωσα ότι η απόσταση ήταν ίδια με αυτή που είχα κάνει πριν μια μισή ώρα. Έλεγα εκείνη την ώρα τίποτα, είμαι μηχανή, πάμε. You are able to decide and control things more harmoniously if you delegate authority of trusting our own intelligence, our own technology. Να φτάσουμε να ξεκινήσω τον τέταρτο. Κατάλαβε, δεν άφησε να με πάρει από κάτω. Ήταν το μυαλό μου ότι ό,τι και όσες ώρες και να κάνω, εγώ στόχο είχα βάλει εκείνη την ώρα να φτάσω να κάνω τον τρίτο για να ξεκινήσω τον τέταρτο. Βλέπεις πώς με την υπομονή, γιατί θέλει τεράστια υπομονή, επιμονή, αλλά και σωστό προγραμματισμό μπορείς να βγεις μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι ότι επεκτείνεις τα προσωπικά σου όρια. Από τέτοιο. Πάμε. Πόνεσα πάρα πολύ, κουράστηκα πάρα πολύ. Δεν έχω ξανακάνει κατεπίστηση στη ζωή μου. Σαν να έχεις ένα πόνο, είτε ένα αποχτύπημα, είτε είναι ένα τραυματισμός, είτε είναι μια πληγή που πονάει πολύ, ή κάτι. Ένας τραυματισμός στο σώμα σου που πονάει. Και για 34 ώρες πονάς. Όχι, αν όχι για 34, για πιο λίγο. Γιατί ο πόνος ξεκίνησε γύρω στις 6 ώρες. Οπότε πες για 28 ώρες πόνος. Now, so as a matter of fact do we, because we are natural beings just like clouds and waves. Only we have complicated games which cause us to doubt ourselves. But if you will treat yourself for a while as a cloud or wave and realize that you can't make a mistake, whatever you do, because even if you do something that seems to be totally disastrous, it'll all come out of the wash somehow or other. Then, through this capacity, you will develop a kind of confidence. And through confidence, you will be able to trust your own intuition. Οτιδήποτε έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που προσπαθεί να επιβιώσει, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε αυτό λέγεται υπεραπόσταση στο κολύμπι, είτε στο τρέξιμο, αυτό συντονίζει τους ανθρώπους και συγκινούνται πάρα πολύ. Βάζει τον κόσμο να το ξεκουνάει. Τον ξεκουνάει, τον βγάζει από την καρέκλα, τον βγάζει από την καθημερινότητά του και τον κάνει να προσπαθήσει μέχρι εκεί που φτάνει ο καθένας, να αλλάξει τη ζωή του. Και ίσως, αν θέλετε, βγάζει και ένα κομμάτι του εαυτού του καθενός όλο αυτό το πράγμα, που δείχνει το ότι πηγαίνουμε προς τη φωτεινή πλευρά της ζωής, περνώντας μέσα από το σκοτάδι, γιατί το σκοτάδι είναι η προσπάθεια. Ο κόσμος βλέπει έναν άνθρωπο να ξεπερνάει τα όρια του. Και αυτό από μόνο του προκαλεί συγκίνηση. Σου
δίνει και σε ένα στόχο, εφικτό στόχο, σε βγάζει από την καθημερινότητά σου με έναν πάντα με έναν καλό τρόπο. Πάμε. Το πιο δύσκολο στην εποχή μας είναι να βάλεις τους στόχους σου και να μείνεις πιστός σε αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ βάζουμε ένα στόχο και την άλλη μέρα το ξεχνάμε ή από Δευτέρα. Ο Σπύρος θα το βάλει και μετά θα λειτουργήσει όπως πρέπει για να το πετύχει. Που είμαστε όλοι από την ίδια πάστα και εμπνεόμαστε. Λειτουργούμε ο ένας για τον άλλον σαν παράδειγμα. Μέσα στις 34 ώρες θα πρέπει να ήταν σε μια κατάσταση τρομακτικά δύσκολη. Είχα συνέχεια στο μυαλό μου το τερματισμό. Επειδή ακόμα και το σπριντ αυτό που είπα στο τέλος θα κάνω σπριντ και θα βγω, το είχα σκεφτεί από την αρχή. Οπότε μόνο που ξεκίνησα χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι εντάξει, μπορεί και να μην βγει, μπορεί να μην τα καταφέρω, μπορεί να μην κάνω έτσι που σήμερα. Δεν το είχα αυτό στο μυαλό μου. Είχα απευθεία στο μυαλό μου δεδομένο ότι θα τερματίσω τελείως. Δεδομένο ότι θα τερματίσω, θα φτάσω λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό, θα κάνω σπριντ και θα βγω. Αυτό σκεφτόμουν από την αρχή. Και αυτό με βοήθησε πολύ στο τέλος. Μεγαλύτερο ζόρι ήταν στον τέταρτο, στο τέλος. Δεν είχε πέσει και ο καιρός, αλλά ήταν όταν κρύφτηκα. Όταν κρύφτηκαν τα χείλη μου, η γλώσσα μου, εκεί που πόναγα πολύ εκείνο το σημείο. Νομίζω ο λόγος που κάποιος θέλει να κάνει κάτι τέτοιο είναι πρώτον να δει τα όρια του, δεύτερον κάτι ψάχνει για μένα, θεωρώ ότι κάτι ψάχνει, γιατί σίγουρα δεν το κάνεις για τη δόξα. Δεν υπάρχουν κίνητρα παρά μόνο τα προσωπικά του καθενός. Από την άλλη, μπορεί να θέλει να αφήσει το στίγμα του, να κάνει κάτι ξεχωριστό, να αποτελέσει παράδειγμα για κάποιους άλλους. Δεν ξέρω, γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν να κυνηγήσουν να ξεπεράσουν τα ανθρώπινα όρια. Εγώ θα έλεγα ότι έχουν κάποιο είδους ανισορροπία σαν άνθρωποι. Η ίδια αυτή η ανισορροπία είναι μια ενόρμηση ζωής, δηλαδή μια προσπάθεια να επιβιώσουν, κάνοντας κάτι ακραίο. Ίσως είναι η πάστα των ανθρώπων αυτών που κάνουν αυτά τα πράγματα να δημιουργεί τέτοιου είδους στόχους. Άλεξ, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Σπύρο, μπράβο. Μπράβο, πάμε τώρα δυναμικά. Για το Ρόδο Καστελόρισο. Χαίρομαι, Γιάννη, και να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ σκέφτομαι αυτό που θα κάνω στο Καστελόρισο παρά αυτό που έκανα.
Κατάλαβες, να είμαι λίγο πιο συγκεντρωμένος στο στόχο μου, να μην σκέφτομαι αυτό που ήδη κατάφερα, αυτό που θα κάνω. Κατάλαβες, ακόμα και δηλαδή που είμαι μέσα στην πισίνα, να σκεφτώ ότι είμαι έξω, κατάλαβες, ότι είμαι κάπου, ότι είμαι θάλασσα. Και έχω δίπλα μου το ιστιοφόρο. What was it like to wake up after having never gone to sleep? That was when you were born. Whether you decide that you can't make a mistake or whether you don't decide it, it's true anyway, that you are like cloud and water. Ο Σπύρος. Για να συγχρονίσουμε εικόνα και εγώ. Ναι, ναι, πάμε. Ένα δυνατό. Τα μάτια μου δεν παίρνω. Ο Σπύρος 5 η ώρα το πρωί, ενώ οδηγούσα στην Αττική Οδό, μου ανακοίνωσε το μεγάλο στόχο, θα κάνει το Ρόδο Καστελόριζο. Αυτό θα κάνει τελικά, κάπου το είχε πάρει. Πώς είναι αυτό. Και εκείνη την ώρα, όπως οδηγούσα χαλαρά με τον αριστερό στο τιμόνι, βάζω και το δεξί. Το κρατάω σφιχτά και λέω δεν μπορεί. Φωνάει πολύ. Α, ναι. Και... Εμείς οι δύο γνωριστήκαμε σήμερα το πρωί ή χθες το πρωί. Έχω χάσει.